taking up my energy, yeah. How could I not notice that you became an enemy? Παρασκευή σήμερα, 15 του μηνός, 9:20 το πρωί, και πραγματοποιώ το τελευταίο μου επαγγελματικό ταξίδι για τη φετινή χρονιά. Πάω Λιβαδιά να παραδώσω το αυτοκίνητο και θα περιμένω να ξεκινήσει η άδειά μου από εβδομάδα. Λοιπόν, τα λέμε Λιβαδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, Λιβαδιά, χωρίς Μενέλαο και vlog δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Τι λέει, φίλε. Καλημέρα. Είναι το προσωπικό μου ταξί σήμερα. Αφού το επαγγελματικό ταξίδι τελείωσε, το επαγγελματικό αυτοκίνητο παραδόθηκε. Πάμε από εδώ από τα χώματα. Ναι, ρε φίλε, πάμε λίγο να θυμόμαστε. Θα κάνουμε off-road καταστάσεις τώρα εδώ πέρα. Μην μας γράψει κανένα. Ζώνη φοράς, δεν φοράς, λέμε γι' αυτό. Φοράμε ζώνη, φίλε. Χωρίς ζώνη. Safety first είναι το μοτό της εταιρείας. Κουνάει λίγο δρόμος, παιδιά, συγγνώμη. Τι φλανάχιουγιόν, ρε φίλε. Πάμε εδώ πέρα δυνατά. Λοιπόν, και πάμε στον κουμπάρο. Θα πάμε στον κουμπάρο για καφέ τώρα. Θα πας, δεν θα πάνε. Εγώ θα κατέβω να πω ένα γεια γιατί ναι, έχουν και ένα γραφείο πίσω. Κάπως έτσι θα γίνει, κάποιοι δουλεύουν ακόμα. Ήρθαν τα δέματα εδώ πίσω. Ήρθανε τα δέματα εδώ. Πίσω να το βλέπετε το καρεκλάκι μου εδώ, το γαμάτο. Λοιπόν, το έχετε δει το καρεκλάκι μου πίσω. Και αφού το Camel Trophy τώρα σε λίγο θα λάβει τέλος, θα πιούμε καφέ. Ο φίλος εδώ πέρα μας κάλεσε για καφέ. Ξαφνικά βρέθηκε η φάτσα μας στον υπολογιστή του μπροστά. Δουλεύουν εδώ, φίλε, είναι γραφείο. Είναι φωτογραφείο. Είναι γραφείο εδώ. Μας κάλεσε για καφέ και κάνει πρακτική τα μαθήματά του. Ένα γρήγορο editing έτσι εδώ. Ναι. Εδώ πέρα είμαστε. Και μπορεί να ακολουθήσει και το φίλο στο Instagram για να δείτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το επαγγελματικό ταξίδι το δικό μου ολοκληρώθηκε και ξεκινάει το ταξίδι επιστροφής εδώ με το φίλο στη γνωστή τη Citroën πια. Στη Citroën, στη γνωστή Citroën. Τα κατσιτάκια εδώ πάνε πόλτα στο ταμπλοφέρα τότε. Φυγά, στρίβει και το φως φεύγει. Πάει, κάτσε κάτι. Στην επόμενη στροφή θα έρθει στα ζύγια του. Η επόμενη είναι αριστερή, οπότε θα έρθει την ακραγιά. Λοιπόν, και πάμε για πού στο κου στο μεγάλο κοριό. Φίλε, ούτε ο Θεός δεν το θέλει, έτσι. Δεν σου είπα τι έπαθα πριν. Όχι, δεν μου είπες. Πήγα να τριμάρω λίγο τα γένια. Ναι, με έναν μπαταρία. Λοιπόν, παίρνω τη μηχανή, ξεκινάω. Είχε ζωντάνια, ρε παιδί μου. Κάνω τη μία πλευρά. Κάνω τη δεύτερη. Τίποτα, dead. Λέω να τη βάλω στο ρεύμα. Τη βάζω στο ρεύμα. Είναι μόνο για φόρτισμα, δεν είναι για να... Φίλε, την έχω πατήσει εγώ έτσι, άστο. Λοιπόν, λέω τι κάνουμε τώρα, έχουμε φτιάξει τη μία μπάντα, η από εκεί μπάντα δεν παίζει. Ψαλιδάκι. Όχι, έχω κι άλλη μηχανή, μια πιο παλιά. Λέω αυτή, αλλά λέω για να δω, δεν είχε και πολύ... Δεν είχε και πολύ, δεν είχε πολύ ζουτάνι. Δεν ήταν το σουντούρας, Τι να κάνω, μπαλαντέζα, μόνο το ρεύμα, αυτή με το ρεύμα δουλεύει. Ξεκινάω, όπως είμαι, έχω βγάλει και τα γυαλιά και δεν βλέπω καλά. Η μία στη μία τη μηχανή το 8, σε αυτή τη μηχανή που κουρεύω το 8 είναι 10. Α, μάλιστα. Τι χάσαμε το... Περίμενε. Βλέπω το αυτό, λέω θα το βάλω αντί για 10 στο 8, πως είναι το 8, κάνω μία παρακάτω, δεν φορά και τα γυαλιά, γίνεται 6, ξεκινάω, κόβω, σαν να κόβω πολύ λέω αυτή. Μία κάνω πάνω, έτσι, μία κοιτάω 6. Εντάξει. Τώρα αφού πήραμε πάλι και το 6, από πάρτα όλα 6 τώρα λέω. Εντάξει, λες ότι έγινε δουλειά. Ναι, έγινε δουλειά, αλλά ταλαιπωρηθήκαμε. Φίλε, πού να δεις αύριο ταλαιπωρία. Ρε, τι έχει να γίνει. Ρε, τι έχει να γίνει αύριο. Χαμός. Ελπίζω να βλογκάρουμε αύριο. Θα προλάβουμε.
Πάντα υπάρχει χρόνος για λίγο vlogging. Για να δούμε. Fit in my equation, addicted to a memory, yeah. Και εδώ για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η κλασική παράκαμψη της Εθνικής Οδού. Γιατί ως γνωστό είμαστε και λίγο τζαμπατζίδες. Δεν θα τους πληρώσουμε τους κερατάδες. Θα πάμε παράδρομο. Έτσι, παραδρομέσιο, κοιτάξτε. Εδώ στο... Τι λέω, εδώ είσαι κομπλέ. Εδώ είναι το κλασικό το 90. Κόβετε δεξιά και περνάτε δίπλα από τα παιδιά. Ποια παιδιά? Τα παιδιά των, του Toll Station. Γεια σας! Φίλε, Παρασκευή κοντή γιορτή, λέει ο ελληνικός σοφός λαός. Και εδώ στο... Άρχισε το γαμώτο. Η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Τι εννοείς, φίλε? Μποτιλιάρισμα, ρε φίλε, Αθήνα. 8 η ώρα, ρε φίλε, από εδώ. Τι 8 δεν είναι, φίλε? Ναι, 8. 8 η ώρα, 8 παρά 5. Εντάξει, ναι, και. Εντάξει, αχαρνών. Εγώ τα έχω συνηθίσει αυτά, γιατί πάντα δεν έχει μπλοκάρισμα. Φίλε, εγώ έχω να δηλώσω ότι είμαστε 2 χιλιόμετρα πριν την Αττική Οδό. Ένα μισά ωράκι χαβαλέ. Και... εντάξει. Άλλοι τον τρώνε και ζορίζονται, άλλοι τον τρώνε και δροσίζονται. Κάπως έτσι είναι. Τώρα εμείς θα δροσιστούμε εδώ. Βάλω κλιματισμό. Βάλουμε κλίμα. Βλέπω 39 λεπτά, 34, 20. 39 φίλε για λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, εντάξει, γουστάρω. Δεν είναι για εμάς αυτά. Εντάξει, δικαί μου. Γουστάρω Αθήνα, ρε παιδί μου. Γουστάρω μαζοχισμό έτσι. Χριστούγεννα! Πρέπει να στολίσουν αυτά εδώ από πάνω με λαμπάκια. Ε, βράδυ. Θα πατήσουμε το σανσέρ, φίλε. Θα πάμε στον όροφο μας. Δεν θα γίνει τίποτα εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Τα πράγματα είναι πολύ ζούρικα. Εντάξει.